Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τον κύριο Γιώργο Γιαννούση, και δόκτορα Γιώργο Γιαννούση, γιατί είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, έναν συστημικό ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και συγγραφέα από την Ελλάδα. Γεια σου Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Θέκλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανταμώνουμε διαδικτυακά. Παρόλο που ήμουνα για ένα εξάμηνο τουλάχιστον στην πόλη σου, δεν γνώριζα την ύπαρξή σου, την έμαθα παρά μόνο αφού επέστρεψα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σαν να είναι αλυσίδες ενός, σαν να είναι κρίκοι μιας αλυσίδας που οδηγούν τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Γιατί σήμερα μιλώντας έτσι, συνομιλώντας με τον Γιώργο, κανένα τέταρτο πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση, είδαμε ότι έχουμε αρκετές κοινές οπτικές. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Οι άνθρωποι ανταμώνουμε έτσι με ορατούς και αόρατους δεσμούς, πολλές φορές δίχως να το συνειδητοποιούμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουμε τα ίδια πράγματα και όταν ανταμώνουμε και τα Ναι, συζητούμε. είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει το βιβλίο του Γιώργου, το καινούργιο που κυκλοφορεί, το οποίο έχει τίτλο Don't Panic. Μ' αρέσει ο τίτλος σου, βρίσκεται στα αγγλικά. Don't Panic. Αιτίες και θεραπεία των κρίσεων πανικού από τις εκδόσεις Αρμός. Υπάρχει το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία. Μπορεί να το βρει ο κόσμος, Γιώργο, ε. Αρχή κυκλοφορεί εδώ περίπου ένα δεκαήμερο περίπου. Ωραία. Λοιπόν, καλό τάξιδο, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι ο τίτλος είναι πάντα ένα ζήτημα για τον συγγραφέα. Το γνωρίζεις και σε από τα δικά σου βιβλία. Έχει μια επίπονη διαδικασία από πίσω για να δώσεις μέσα σε ένα τίτλο όλα όσα θες να πεις, όσα γίνεται περισσότερο δηλαδή. Ωστόσο, ευτυχώς έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, συνεργάτες που πολλές φορές με βοηθούν γιατί τα βαφτίσια είναι πάντα εξαιρετικός ο τίτλος πάντως. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Είναι στα αγγλικά, αλλά επειδή η λέξη πανικός είναι ελληνική λέξη και στα αγγλικά το don't panic σημαίνει μην πανικοβάλλεστε στην ουσία, είναι πιο περιεκτικό από του να είτο στα ελληνικά. Και επειδή εμείς εδώ στο κανάλι χρησιμοποιούμε διάφορα τσιτάτα στα αγγλικά, μας αρέσει το don't panic. Εμείς λέμε άλλα, life happens, δεν σου το πω το ολόκληρο, σου πω το life happens. Λέμε. Λοιπόν, έμαθα για τον Γιώργο μέσα από μία εκπαιδευόμενη του, γιατί ο Γιώργος, εκτός από συστημικός θεραπευτής ο ίδιος, είναι και εκπαιδευτής συστημικών θεραπευτών. Έχω εδώ πέρα λίγο το βιογραφικό σου, θα το διαβάσω Γιώργο, αν δεν σε πειράζει. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννούσης είναι ψυχοθεραπευτής και οικογενειακός ψυχοθεραπευτής. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ. Εργάζεται στον τομέα της ψυχοθεραπείας από το 1995 και από το 2012 ίδρυσε το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ, το οποίο παρέχει συμβουλευτική σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες. Το ΝΗΜΑ είναι στη Λάρισα, δεν είναι Γιώργο μου? Λάρισα. Στη Λάρισα. Γι' αυτό λέω ήμουνα στη Λάρισα και δεν σας άκουσα. Δεν σας άκουσα επειδή δεν έψαξα. Είμαι σίγουρη ότι αν έψαχνα θα σας άκουγα. Είναι επόπτης ειδικού ψυχικής υγείας, εκπαιδευτής υποψηφίου ψυχοθεραπευτών και επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξελιχτική συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Εξελιχτική συστημική, Γιώργο, όχι απλή συστημική, εξελιχτική συστημική, ε. Είναι η ιδιαίτερη πρόταση που έχουμε διαμορφώσει εδώ στη συστημική σχολή της Λάρισας. Μπορούμε να πούμε πράγματα στην πορεία. Ναι, θέλω να μου πεις, ναι. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας» και του καινούργιου βιβλίου «Don't Panic», το οποίο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, για το οποίο βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα και εστιάζει στη θεραπεία των κρίσεων πανικού. Ο Γιώργος είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και έχει εκτενή εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις και επιστημονικές διαλέξεις. Και όντως, Γιώργο, η δουλειά σου είναι πολύ επιστημονική και έχεις και μια εκτενή βιβλιογραφία. Για να είμαι ειλικρινής, πήγα πρώτα στη βιβλιογραφία και μου έκανε εντύπωση πόσο εκτενής είναι και πόσο. Έτσι, μια ολιστική προσέγγιση και στη βιβλιογραφία σου. Η γνώση, Θέκλα, δεν έρχεται ποτέ από παρθενογέννηση. Πατάμε πάνω στους όλους αυτούς τους ιδιαίτερους και καλούς επιστήμονες που ασχοληθήκαν με τα ζητήματα αυτά πριν από εμάς, με πολύ σεβασμό και με έναν αναστοχασμό δικό μας βέβαια πάνω στην παλιά γνώση. Ό,τι έκανα. Βλέπω τον τίτλο του βιβλίου, βλέπω τα credits, πάω, διαβάζω τη βιβλιογραφία.
Και μετά διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι δεν είναι μια απλή αναφορά της βιβλιογραφίας. Έχεις τη δική σου πρόταση. Έχεις τη δική σου. Απλώς παραθέτεις τη βιβλιογραφία επειδή είσαι και ακαδημαϊκός κιόλας. Όταν έχει εκπονήσει μια διατριβή, μαθαίνει αυτόν τον μονόδρομο τη αναπαραγωγή τη γνώση μέσα από τη γνώση του προϋπάρχουσα. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο τους τίτλους των κεφαλαίων των βιβλίων, του βιβλίου του Γιώργου, του Don't Panic. Λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχει εισαγωγή. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Κρίσης πανικού και προσωπική αλλαγή». Το επόμενο «Ακολουθώντας τη δυναμική του συμπτώματος». Μετά είναι το κεφάλαιο «Η κατάρρευση της ατομικότητας». Μετά, πώς οι κοινωνικοί παράγοντες ενεργοποιούν τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κεφάλαιο με τον τίτλο «Οι άνδρες δεν κλαίνε». Ένα πολύ ωραίο επίσης κεφάλαιο «Ο στρατιώτης» και μου αρέσει πως τελειώνεις κιόλας αυτό το κεφάλαιο, Γιώργο. Ένα κεφάλαιο που για μας είναι σως θεματάρα εδώ στο κανάλι «Ο τι κόσμος μαμά». Μετά ένα κεφάλαιο επίσης πολύ ψυχοεκπαιδευτικό «Η ενηλικίωση είναι σκληρή». Μετά αυτό που σκοτώνει την ελπίδα είναι οι προσδοκίες. Μετά ο πανικός ως σημάδι ενός διαγενεαλογικού τραύματος. Το κεφάλαιο «Η άξια κόρη» που και εκεί στάθηκα Γιώργο. Το κεφάλαιο για τη μετανάστευση το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρει όλους μας νομίζω. Δεν ενδιαφέρει μόνο όσους βρίσκονται τώρα σε τέτοια συνθήκη. Ενδιαφέρει όλους το κεφάλαιο για τη μετανάστευση. Γιατί μπορεί εμείς ήδη να μην είμαστε μετανάστες αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα υπήρξαν πρόγονοι μας οι οποίοι ήταν μετανάστες. Εσύ πρέπει να έχεις κάποια μικρασιατική καταγωγή, όχι. Όχι, όχι, έχω βλάχη και καταγωγή. Βιώσαμε τη μετανάστευση με την έννοια της νομαδικότητας εμείς ως φιλή και ως οικογένεια. Ναι. Και βεβαίως τη βιώνουμε οι σύγχρονοι Έλληνες και οι σύγχρονοι Κύπροι, διότι είμαστε πλέον χώρα υποδοχής των μεταναστών. Ναι, υπάρχει αυτό και μ' αρέσει που έχεις μέσα και ιστορία με έναν Αλβανό που ήρθε να κάνει ψυχοθεραπεία σε σένα. Μ' αρέσει αυτό, γιατί εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει μέσα στο κανάλι, Γιώργο, είναι ότι παρακολουθούν το κανάλι μας το ψυχοεκπαιδευτικό άνθρωποι ελληνόφωνοι, όχι μόνο Έλληνες. Και έρχονται και άνθρωποι και από γείτονες χώρες όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι οι διάφορες χώρες οι Βαλκανικές, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και πολύ διαφορετική κουλτούρα από εμάς, γιατί στην ίδια κοιτίδα βγίζει. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Εξάλλου, εγώ πολλές φορές αυτοπροσδιορίζω ως Βαλκάνιος. Ναι, δεν είναι. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στην κουλτούρα και χαίρομαι κυρίως γιατί ένα κομμάτι της ενσωμάτωσης είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται και την υγεία και την ασθένεια. Όταν κάποιος έρχεται να κάνει ψυχοθεραπεία, σημαίνει ότι ήδη είναι ενσωματωμένος στην ελληνική κοινωνία, διότι αποδέχεται τα εργαλεία της. Να σου πω κάτι. Όταν άρχισα να εργάζομαι ως νεαρή ψυχολόγος το 1998 στην Πάφο της Κύπρου, η καλύτερη μου θεραπευόμενη ήταν η Ελληνοπόντη, η οποία ήταν άρτη μεταναστεύσαντε στην επαρχία της Πάφου. Υπήρχε, όπως είναι φυσικό, μιλάμε η Κύπρος είναι μια πολύ μικρή χώρα, η Πάφος είναι μια μικρή πόλη, είναι η πόλη καταγωγής μου, υπήρχε μια κοινωνική έτσι, θα έλεγα ακριβώς αποκλεισμό, αλλά ένα σκεπτικισμό των υπολείπων, ας πούμε, ήρθαν τώρα οι Ελληνοπόντιοι και μάλιστα έμειναν σε μια περιοχή και έλεγαν η Ποντιούπολη. Και Υπήρχε όταν. μια άμεσα υποτίμηση και μια Ναι, αποδοχή. ναι. Όταν είχα έρθει εγώ ως νεαρή ψυχολόγος και με κάλεσαν να μιλήσω σε ένα δημοτικό σχολείο που η πλειονότητα των παιδιών ήταν Ελληνοπόντιοι, μου είπα, μα πού θα πας τώρα να μιλήσεις σε αυτούς. Όχι, ενώ άνθρωποι άσχετοι. Και μπορώ να σου πω ότι τις καλύτερες ομιλίες γονέων, με την καλύτερη επικοινωνία την έκανα σε σχολεία που ήταν παιδιά Ελληνοποντίων και η καλύτερη θεραπευόμενη που είχα τότε, τόσα χρόνια πριν, σχεδόν 30 χρόνια πριν, ήταν οι Ελληνοπόντιοι που είχαν εγκατασταθεί στην Κύπρο και ήταν πιο έτοιμοι από τους εντόπιους για να κάνουν ψυχοθεραπεία. Είχαν συνοχή και είχαν και μάλλον και ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που κάναν κάτι για αυτούς. Η ιστορία του στρατιώτη έχει από πίσω την Ναι, ιστορία του. ναι, 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 ναι. Και εκεί στην ιστορία του στρατιώτη αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι καταφέρνεις με ένα πολύ έτσι έντεχνο τρόπο να βάλεις μέσα το κομμάτι της γονιοποίησης του παιδιού, να βάλεις μέσα το κομμάτι της γονιοποίησης του παιδιού και στο παιδί που έχει το σύμπτωμα στο συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα, αλλά και στη μάνα η οποία είναι προφανώς γονιοποιημένο παιδί της δικιάς της οικογένειας.
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Είναι εξαιρετικό και το κομμάτι που είπες ότι έχει ιστορίες ο Γιώργος παιδιά στο βιβλίο. Όσοι από το κανάλι έχετε διαβάσει τα δικά μου βιβλία στο κομμάτι της μεταφοράς ιστοριών μοιάζουμε. Είναι διαφορετικός ο τρόπος του Γιώργου. Εγώ τον βρήκα συναρπαστικό και σαγηνευτικό, μου άρεσε. Για να είμαι ειλικρινής, είχα δισταγμούς πρωτού διαβάσω το βιβλίο, γιατί δεν σε ξέρω. Εντάξει, και είναι ένα βιβλίο που μου έχει ζητήσει ένα άλλο πρόσωπο. Δεν είναι ένα βιβλίο που το βρήκα από μόνη μου. Και είπαμε να κάνουμε τη συνέντευξη μετά που διάβασα το βιβλίο, αλλά με συνεπήρε το βιβλίο και το διάβασα. Το διάβασα με ευχαρίστηση, με ικανοποίηση. Δηλαδή, έμαθα πράγματα μέσα από το βιβλίο και νομίζω ότι μπορούν να μάθουν και ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Επέτρεψε μου να σου δώσω μια πληροφορία που μοιάζει σχετικά άσχετη. Το τρίτο βιβλίο που είναι έτοιμο, δοκίμασα κάτι για πρώτη φορά. Οι ιστορίες που αναφέρω είναι περισσότερο μυθοπλασία παρά μέσα από την κλινική μου μελέτη και από τα κλινικά περιστατικά. Δηλαδή, δοκίμασα στην ουσία να εφεύρω ιστορίες και αυτό έχει μια μεγαλύτερη μαγεία, γιατί ούτε τους ανθρώπους σε εισαγωγικά εκθέτεις, δεν τους εκθέτω ούτως ή άλλως, γιατί Ναι, αλλάζουν αλλάζει ονόματα και παίρνει και άδεια. Όχι μόνο ονόματα, αλλάζω τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή, και εδώ ένα Εμένα κομμάτι ξέρει τι μου είναι γινόταν όσο είχα το αποκλειστικό. γραφείο. Εμένα γιατί δεν μου γράψει την ιστορία μου, εγώ ποιο κεφάλαιο είμαι. Σε πολλές περιπτώσεις είναι συναρπαστικό και για τους ίδιους τους ανθρώπους να ακούνε Ναι. με μυθιστορηματικό τρόπο τη δική τους ζωή. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για εκείνους στην ουσία. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα δεν μοιάζει με τη δική τους ζωή. Στο επόμενο βιβλίο δεν έχει καμία σχέση με Τι κανέναν. τίτλο θα έχει το επόμενο βιβλίο, Γιώργο? Δεν το έχουμε βαφτίσει ακόμη. Τι θέμα? Το θέμα το αφορά τον έρωτα και τη συντροφικότητα. Wow. Ναι. Έχω γράψει κι εγώ ένα βιβλίο για τον έρωτα. Έρωτας αυτός αδιάγνωστος. Το είχα γράψει το 20. Στο οποίο έκανα το ίδιο αυτό που λες ότι κάνεις και εσύ για τον έρωτα. Το δεύτερο μισό του βιβλίου, 40.000 λέξεις, είναι μυθιστορηματικό. Βασισμένο πάνω σε ιστορίες θεραπείας, αλλά είναι μυθοπλασία. Ναι, γιατί κουβαλάμε τα βιώματά μας, οι εμπειρίες μας είναι εδώ παρούσες. Ωστόσο, όμως, η μυθοπλασία, το βλέπω και από το χαμόγελό σου, έχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ένας θεραπευτής, ένας ενεργός θεραπευτής, ο οποίος έχει ακούσει ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων, θα ήθελε να γράψει μυθοπλασία, ρε φίλε. Δηλαδή θα ήθελε να... Είναι σαν να παίρνεις ένα μαγικό ραβδί και λες, εντάξει, θέλω να δημιουργήσω μια ιστορία στην οποία οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τις θεραπευτικές υποθέσεις που έχω στο μυαλό μου, θα βάλουν τη δουλειά, θα βάλουν τον κόπο και θα έχουν το καλό αποτέλεσμα. Εκεί η φαντασία είναι λειτουργική για τον συγγραφέα και Ναι. νομίζω ότι λειτουργεί πολύ έτσι ανακουφιστικά και για εμάς ως ψυχοθεραπευτές. Είναι η δική μας εποπτεία. Εγώ το νιώθω και ως εποπτεία πολλές φορές του εαυτού μου. Το γράψιμο γενικότερα με ξεκουράζει. Και ελπίζω πάντα αυτό το δικό μου καλό, η καλή διάθεση να πηγαίνει και προς τον αναγνώστη Όχι, τελικά. έρχεται, έρχεται. Δεν μου λες το βιβλίο αυτό που θα. Αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα, όχι θα, αφού ήδη μιλάμε. Το Don't Panic. Έχει να κάνει μόνο, απευθύνεται μόνο σε ειδικού ή και σε ευρύ κοινό και σε ανθρώπου που έχουν ψυχολογικό ενδιαφέρον. Κυρίως απευθύνεται στη δεύτερη κατηγορία. Σαφώς, επειδή δεν υπάρχει και μεγάλη βιβλιογραφία στα ελληνικά και για τους ειδικούς είναι ένα πολύ Ναι, καλό. εγώ ως ειδικός διαβάζοντας το βιβλίο βρήκα πράγματα ωραία. Βρήκα, για να είμαι ειλικρινής, έχουν επιβεβαιωθεί κάποιες διαπιστώσεις μου και επιβεβαιωμένες από σένα, ο οποίος έχεις κάνει τόση έρευνα για να γράψεις το βιβλίο, είναι μια ωραία εγκυροποίηση. Ένιωσα όμορφα. Είχα στο μυαλό μου τη δεύτερη κατηγορία, όσους ενδιαφέρονται για βιβλία σχετικά με την ψυχολογία και όχι μόνο όσους είχαν ή έχουν την εμπειρία των κρίσεων πανικού. Απευθύνεται γενικότερα στο αναγνωστικό κοινό. Διότι Ναι. κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει με δύο τρόπους. Μιλώντας για την κρίση πανικού, από πίσω μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα παρόμοια κλινικά συμπτώματα. Γιατί στην ουσία, εγώ δεν μιλάω ακριβώς για τις κρίσεις αυτές καθ' αυτές. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται. Ναι. Εμένα, αλλά κυρίως για το τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο εκεί. Και Ναι. στο τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο εκεί, στην ουσία μιλάμε για όλες τις ψυχικές και κοινωνικές διεργασίες που μπορεί να υφίστανται αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στην ουσία αυτό το βιβλίο είναι ένα σύγχρονο ελληνικό βιβλίο γραμμένο από έναν Έλληνα θεραπευτή και έναν Έλληνα εκπαιδευτή θεραπευτών. Αυτό σημειώστε το, γιατί ο Γιώργος κάνει εκπαίδευση νέων ψυχοθεραπευτών, άρα έχει και το χώρο, έχει και το ρόλο του επόπτη, στο οποίο παρουσιάζεται η οπτική
μέσα από τη προσέγγιση της εξελιχτικής συστημικής ψυχοθεραπείας, που όπως μου είπες προηγουμένως είναι η δική σας οπτική της συστημικής προσέγγισης. Θέλω να μου πεις γιατί έχετε βάλει το εξελιχτική μπροστά και παρουσιάζει πραγματικά υπαρκτά ενδοψυχικά ζητήματα, τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και ως διάφορα ψυχολογικά συμπτώματα, έναν εκ των οποίων ψυχοσωματικό σύμπτωμα είναι και η κρίση πανικού, αλλά τα παρουσιάζει μέσα από μία μακροσκοπική θεώρηση και ψυχοθεραπευτικής διερεύνησης των αιτιών που έχουν προκαλέσει αυτά τα συμπτώματα, αλλά το πιο σημαντικό δίνοντας και θεραπευτικές προτάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πες μου λίγο πώς φτάσατε στην εξελιχτική συστημική ψυχοθεραπεία. Έτσι ακριβώς μέσα από αυτή τη διεργασία, όπως το αναφέρεις τώρα, διότι η ευθύνη του να αλλάξουμε είναι προσωπική, χρειάζεται να κατανοούμε και να φιλτράρουμε τι γίνεται στο δικό μας συνειδητό ή ασυνείδητο πεδίο. Ωστόσο, όσο περισσότερο κατανοούμε και γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα γύρω μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας. Η εξελικτική τι κάνει? Καταρχάς, δίνει έμφαση στην δυναμική που έχουμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνίες, ότι είμαστε. Δεν είμαστε στατικές οντότητες, εξελισσόμαστε συνεχώς. Τα πάντα ρί, όπως έλεγε ο Ηράκλητος. Και το δεύτερο είναι ότι δίνουμε έμφαση επίσης στις κοινωνικές διεργασίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις ψυχικές. Είναι σαν να λέω ότι το επικοδόμημα είναι άλλο από το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα είναι οι κοινωνικές διεργασίες, είναι ο τρόπος με τον οποίο μας επηρεάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. Και σαφώς το ίδιο σημαντικό είναι και πώς φιλτράρουμε εμείς αυτές τις διεργασίες. Με μια αλληλεπίδραση συνεχόμενη, η οποία καθιστά τον άνθρωπο εν τέλει κοινωνικό όν. Ήθελα πολύ να δώσω σημασία λοιπόν στις κοινωνικές διεργασίες. Το κατάφερες. Και το κατάφερες και το έκανες με ένα μοντέρνο τρόπο, γιατί εμένα το δικό μου παράπονο με τη συστημική θεώρηση την επικρατούσα, είναι η μεταμοντέρνα αποδομική οπτική που εσύ δεν την έχεις. Δεν έχεις αυτή την αποδομητική προσέγγιση του Ντεριντά. Έχεις αποφύγει αυτό τον κόμβο, γιατί εκεί τα χάνουμε όλα. Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές κατασκευές πίσω από αυτό. Δεν το έχεις εσύ αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν έχεις την αποδομητική προσέγγιση. Γι' αυτό μπορεί ένας σύγχρονος Έλληνας να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να μην μπερδευτεί. Γιατί άλλες συστημικές προσεγγίσεις είναι... Αφού το θέτεις από εκεί την πλευρά, εμένα η κυρίαρχη ανάγκη που νομίζω με οδήγησε και μας οδήγησε εδώ στη Συστημική Σχολή της Λάρισας είναι ο άκρατος σημερινός σχετικισμός των πάντων. Άμπρα. Από εκεί που ερχόμασταν από ένα πλαίσιο εντελώς παραδοσιακό, όπου οι νόρμες κυριαρχούσαν στην διαμόρφωση της κουλτούρας, φτάσαμε σε ένα πλήρη σχετικισμό που όλα είναι σχετικά με όλα. Και δεν ξέρουμε πλέον σχετικά με τι είναι σχετικά τα πράγματα. Α, μπράβο. Και δυστυχώς ο χώρος της συστημικής θεραπείας έχει προσβληθεί, δεν είναι δικές μου λέξεις αυτές, έχει προσβληθεί πολύ από τον ιό της αποδομητικότητας. Εσύ δεν το έχεις αυτό. Δεν θα μπορούσε και η συστημική, και η συστημική μέσα στη σημερινή πραγματικότητα ζει. Οπότε στην ουσία θέλαμε εδώ κάπως να ξαναφέρουμε τη συστημική στις βασικές της αρχές. Αυτό μου άρεσε, αυτό με ενθουσίασε. Γιατί όταν άκουσα συστημικός, λέω: όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ τώρα να διαβάζω αποδομητικά, δεν μπορώ να διαβάζω μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα φύγουν αφήνοντας πίσω τους συντριμιά. Είμαστε Έλληνες, ερχόμαστε με μια συγκεκριμένη κουλτούρα και παράδοση. Χρειάζεται ναι να αμφισβητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά όχι να τα ρίξουμε και όλα κάτω, να τα ισοπεδώσουμε. Αυτό ξέρει, εμάς μας οδηγεί στέκλα και σε δύο επιμέρους επίσης παραμέτρους της εξελικτικής συστημικής. Η μία είναι ότι η ψυχοθεραπεία πλέον οφείλει να γίνει μία από τις μήτρες που θα γεννήσουν και θα αναπαράξουν κάτι περισσότερο σταθερό και δομημένο. Δηλαδή να γίνει η ψυχοθεραπεία μια πρόταση αλλαγής. Μπράβο, ρε Γιώργο. Εδώ είμαι και εγώ ακριβώς. Είμαι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Στο σημείο που ναι, εναγκαλιζόμαστε την πρόοδο, εναγκαλιζόμαστε το καινούριο, εναγκαλιζόμαστε όλες αυτές τις γνώσεις της επιστήμης, αλλά δεν γκρεμίζουμε όλα τα στηρίγματα τα οποία έφεραν τους ανθρώπους εδώ. Όχι, συνθέτουμε πάνω σε αυτά. Α, μπράβο. Το είναι το σωστό. Sorry που ενθουσιάζομαι έτσι πολύ, γιατί είναι δύσκολο να βρεις συναδέλφους οι οποίοι να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Το δεύτερο, επίσης, όχι, είναι πολλές οι παράμετροι. Η δεύτερη παράμετρος που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι εμείς
σεβόμενοι το γεγονός ότι το τραύμα θεραπεύει, πήγαμε και πέρα από το τραύμα. Δηλαδή, είναι σημαντικό να κατανοείς τα ψυχικά σου τραύματα, να τα επουλώνεις, να τα επανανοηματοδοτείς. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τόσο ο θεραπευτής, όσο και ο θεραπευόμενος, όσο και οι κοινωνίες, χρειάζεται να εστιάσουν και στο μήνυμα. Μπράβο. Εμείς βγάλαμε το πρότυπο του αγγελιοφόρου θεραπευτή, όχι του τραυματισμένου θεραπευτή. Μπράβο. Όσο είναι ολόψυχα εκεί, όσο ζει ολόψυχα, όσο είναι ολόψυχα μέσα στη συνεδρία, όσο είναι ολόψυχα στη ζωή του. Υπάρχει το πνευματικό στοιχείο. Εμείς εδώ στο κανάλι. Άκου Γιώργο. Γιατί ξέρω ότι και εσύ έμαθες για μένα όταν έμαθα εγώ για σένα. Δεν είναι έτσι. Να μην λέμε. Εσύ, όταν έμαθα εγώ για σένα, έμαθες εσύ για μένα. Εδώ στο κανάλι μιλάμε και ξαναμιλάμε για την πνευματικότητα, την ψυχική καλλιέργεια, κάτι το οποίο υπάρχει και μέσα στο βιβλίο και καταθουσιάστηκα σου λέω, για την καλλιέργεια των ψυχικών αρετών. Και όταν μιλάμε για το πώς επιλέγω ένα θεραπευτή που να μου αρμόζει, συζητάμε πάρα πολύ για το κομμάτι της πνευματικότητας και του θεραπευτή και της θεραπευτικής προσέγγισης. Εμείς το λέμε να εστιάζουμε στο φως, γιατί και το τραύμα το φως το θεραπεύει. Και αυτό το φως οδηγεί σε μια πνευματικότητα, στην έννοια της δημιουργικότητας, η οποία δημιουργικότητα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι και για μένα ένα νόημα που βρίσκω και μέσα στην. Έχει μέσα το στοιχείο της ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης στο κεφάλαιο. Ένα λεπτό να βρω ακριβώς τον τίτλο. Το έχεις και πιο πρόσφατα διαβασμένο από μένα. Ναι, αυτό το διάβασα σήμερα σου λέω. Η ενηλικίωση είναι σκληρή. Στο κεφάλαιο η ενηλικίωση είναι σκληρή, που είναι από τη σελίδα 75 μέχρι τη σελίδα 85. Σε εκείνο το κεφάλαιο ακριβώς εξηγείς αυτό που λέμε καθημερινά στα βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Πνευματικός αγώνας, πνευματικός αγώνας, πνευματικός αγώνας. Βάζω τον κόπο, κάνω τη δουλειά. Το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις από μόνο σου. Χρειάζεσαι και την καθοδήγηση και τη θεραπευτική σχέση με ένα θεραπευτή που να έχει επίσης πνευματική προσέγγιση. Όσο δυστυχώς οι ίδιες οι κοινωνίες μας δεν μπορούν να παρέχουν αυτή την πνευματικότητα, δεν μπορούν να λειτουργούν αυτοϊαματικά, οι κοινωνίες, οι παρέες, οι οικογένειες, οι φίλοι, εμείς είμαστε ένα αναγκαίο κακό, σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί. Καλό είμαστε. Ναι, είμαστε καλό. Με την έννοια το λέω ότι μακάρι να μην χρειαζόμασταν. Και να λειτουργούσαν. Εγώ διαφωνώ. Χαίρομαι που χρειαζόμαστε. Εγώ διαφωνώ, Γιώργο. Προτιμώ έναν κόσμο που όταν κάποιος έχει ένα ψυχολογικό σύμπτωμα, για παράδειγμα μια κρίση πανικού, αντί να καταφεύγει στον παπά, αντί να καταφεύγει στον παθολόγο να του γράφει χάπια με την ΟΚΑ, να πηγαίνει σε ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχοθεραπευτή. Ούτε λόγο. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Μακάρι να μην χρειαζόταν οι άνθρωποι να μαθαίνουν μέσα από τα κλινικά του συμπτώματα. Αυτή είναι η δική μου η ευχή. Ωστόσο, αυτό δεν θα το προλάβουμε εμείς, διότι βλέπουμε και παρατηρούμε ακριβώς το αντίθετο. Οι κοινωνίες μας δημιουργούν ένα σωρό παθογένειες. Οι ίδιες οι κοινωνίες ασθενούν. Οπότε και οι άνθρωποι που διαβιώνουν στις κοινωνίες αυτές δυστυχώς αρρωσταίνουν. Και γιατί. Και εκεί έγραψα και το τρίτο βιβλίο, γιατί το μεγαλύτερο κλινικό σύμπτωμα στο οποίο έχουμε αντιμέτωπος είναι οι ίδιες οι σχέσεις. Α, μπράβο. Τα συμπτώματα άλλου τύπου πλέον. Η ίδια η σχέση είναι το βασικότερο σύμπτωμα με το οποίο ερχόμαστε και εμείς να δουλέψουμε στο κλινικό μας πεδίο. Είναι αρρωστημένες οι σχέσεις και αυτό αρρωσταίνει τους ανθρώπους. Ναι, είχαμε κάνει μια παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο «Κρίση και ψυχοθεραπεία» που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου το 2016 μαζί με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι πολύ καλή μου φίλη και συνεργάτης. Είχε κάνει μια ποιοτική μελέτη η Αριστονίκη πάνω σε τριψήφιο αριθμό email που λάμβανα, γιατί εγώ από το 2011 μέχρι το 2020 λάμβανα email από Έλληνες από όλο τον κόσμο που μου έστελαν τις ιστορίες τους και τους απαντούσα πίσω. Ή έφτιαχνα βίντεο, ή έκανα εκπομπές στην τηλεόραση και ούτω καθεξής. Και τώρα λαμβάνω email, αλλά μόνο από κόσμο που βρίσκεται στη συμμετοχή στο κανάλι. Και έκανε μια ποιοτική ανάλυση. Και ενώ ήταν η περίοδος 2011 με 2015, που ήταν η καρδιά της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και θα περίμενε κανείς ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο προσφεύγουν σε ένα διαδικτυακό ψυχολόγο να πούν το πρόβλημα τους οι άνθρωποι ήταν τα ζόρια που έχουν από τις οικονομικές δυσκολίες, ο νούμερο ένας λόγος ήταν οι ερωτικές σχέσεις, οι γάμοι, οι έρωτες κτλ. Ναι, όντως, όντως. Αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων να συντροφευτούν και να νιώσουν καλά, να νιώσουν ότι τους αγαπούν, να νιώσουν αποδεχθεί, είναι σήμερα που πραγματικά χωλαίνει και στην ελληνική κοινωνία. Εγώ λίγο που κατάφερα να παρακολουθήσω και το πώς κινείστε εκεί, πριν νομίζω ότι και εκεί το ίδιο συμβαίνει. Ναι, είμαστε και λίγο πίσω, μη σου πω Γιώργο, γιατί λόγω της διαφορετικής ιστορίας που έχει το νησί, λόγω του ότι ανεξαρτητοποιήθηκε το 60, ενώ η Μητροπολιτική Ελλάδα
απελευθερώθηκε από τους Τούρκους πολλά χρόνια πριν. Υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση στην κατανόηση των νέων κοινωνικών αλλαγών. Δηλαδή, εγώ το λέω από πάντα, είσαι και κοινωνιολόγος και νομίζω ότι ίσως να μπορείς να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις με αυτό που λέω. Λέω ότι, για παράδειγμα, το Μάη του 68 στο Παρίσι, που γινόντουσαν όλες εκείνες οι κοινωνικές αλλαγές, στην Κύπρο είχαμε τις ενδοκοινωτικές ταραχές. Όταν το 69 στο Woodstock γίνονταν άλλα πράγματα, εμείς εδώ αλληλοσφαζόμασταν. Το 74 που υπήρχε τη δεκαετία του 70, που ήταν η δεκαετία των χίππι, των παιδιών των λουλουδιών, που ήταν μια δεκαετία σεξουαλικής απελάσταση, απελευθέρωση και επαναδιαπραγμάτευση κάποιων παραδοσιακών αξιών. Εμείς είχαμε πόλεμο. Οπότε μετά τον πόλεμο στην Κύπρο, μετά το 1974, γιατί είμαι Κύπρο, εγώ έχω γεννηθεί 4 του Μάη του 1975, το καλοκαίρι, την Κυριακή του Πάσχα, μετά τον πόλεμο. Και συνελήφθηκα μεταξύ πρώτης και δευτέρας εισβολής. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν 28 Ιουλίου του 1974. Είμαι παιδί του πολέμου. Ήρθαν χρήματα στην Κύπρο μετά από τον πόλεμο. Ήρθαν χρήματα όπως δίνουν οι υπερδυνάμεις χρήματα για... Όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί Ναι, για να κλείσουν τις πληγές και τα στόματα. Οπότε αυτός ο απότομος πλουτισμός επέφερε μια τεράστια ρήξη στην κοινωνική συνοχή και την συνολική κοινωνική συνοχή, αλλά και εσωτερικά, δηλαδή εκεί που υπήρχαν κάποιες αρχές και αξίες πάνω στις οποίες πορεύονταν οι άνθρωποι, ξαφνικά αυτές πετάχτηκαν. Ήρθε ο ηλισμός, η ευμάρεια, ήρθε ο τουρισμός, ώστε ερχόντουσαν οι άνθρωποι σε επαφή με άλλους τρόπους ζωής, οι οποίοι άλλοι τρόποι ζωής προήλθαν μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές μεταβολές που εμείς δεν τις είχαμε. Οπότε υπάρχει τεράστιο σχιζοφρενογόνο μπέρδεμα στην Κυπριακή κοινωνία. Αυτή είναι η δική μου. ακριβώς, Μάκη, το ίδιο σημαίνει και εδώ, ίσως με μια δεκαετία ίσως διαφορά. Μπροστά εσείς, μπροστά. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, μπροστά. Διότι συνέβησαν όλες αυτές οι αλλαγές, οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί τρέξαν περισσότερο από τις ψυχικές διεργασίες. Εγώ, πριν από αρχές του 2002, είχα ονομάσει αυτό το φαινόμενο πολιτισμική σύγχυση. Οι Γάλλοι το λέγανε ταξική νεύρωση. Είναι ακριβώς αυτό. Wow, ταξική νεύρωση που δεν το ξέρω. Όταν καταφέρουν, όταν δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα γύρω-τριγύρω, αλλάζουν τα νοήματα και εμείς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις ζωές μας με τα παλιά νοήματα. Είναι σαν να προσπαθούμε να χωρέσουμε στο γαμπριάτικο κουστούμι μας και δεν μας χωράει κατά κάποιο τρόπο. Και απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει επαρκής χώρος, χρόνος και τρόπος για να αποκτήσουμε τα νέα νοήματα. Το οποίο είναι και πολύ μπερδεμένα. Γι' αυτό μου αρέσει που δεν υπάρχει αποδομητική προσέγγιση στη δικιά σας θεωρία. Το βιώνουμε Για κάπως τα θεραπεία. σαν ένα σανσέρ. Λειτουργούμε πότε στην παράδοση, πότε στα μεταμοντέρνα νοήματα. Πάμε πάνω κάτω και αυτό όντως δημιουργεί. Μας τρελαίνει, να το πω Είναι έτσι. σχιζοφρενογόνο, εγώ έτσι το ονομάζω. Δηλαδή. Και μας πανικοβάλλει. Και Ναι, τα τελευταία φυσικά. χρόνια όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε και καινούργια συμπτώματα, να τα πούμε και αυτά, που δεν είναι μόνο τα αγχώδη συμπτώματα, είναι αυτά τα παρανοϊκά συμπτώματα. Όχι μόνο με την έννοια της ψυχοπαθολογίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον έχει χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρει κατά πού να πάει. Αποδιοργανώνεται. Και βεβαίως αρρωσταίνει και με σωματικές ασθένειες πολλές, όπως είναι τα αυτοάνοσα, για παράδειγμα, που Ναι. δείχνει επίσης αυτό που βιώνουμε εμείς οι Έλληνες, τον εσωτερικό μας εμφύλιο. Γιατί τα αυτοάνοσα είναι μια τέτοια ασθένεια, όπου ο εαυτός βάλεται. Τι ωραίο αυτή η παρομοίωση που έφτιαξες με τον εσωτερικό εμφύλιο, την ιστορία του εμφυλίου στην Ελλάδα που είναι πολύ τραυματική ιστορία. Στην Κύπρο δεν είχαμε κάτι τέτοιο, είχαμε κάτι πιο light. Το οποίο οδήγησε φυσικά στην τουρκική εισβολή, μην φανταστείς ότι δεν Ακριβώς, κατέστρεψε. τραγικά αποτέλεσμα. Αλλά δεν βιώσαμε τον εμφύλιο με την έννοια που το βιώσατε στην Ελλάδα να σκοτώνονται αδέρφια μεταξύ τους και να υπάρχει ένας τεράστιος διχασμός σε ολόκληρη την κοινωνία. Βάστηκε μεγάλη διάρκεια. Συναισθηματικά δεν τελείωσε ποτέ, γιατί δεν συζητήθηκε ποτέ. Όπως και στην Κύπρο, βουλώσαν τα στόματα και τελείωσε εκεί. Όλα αυτά όμως τα κουβαλούμε οι άνθρωποι. Και ως τέτοια πολλές φορές νοηματοδοτούν την ύπαρξή μας, μας επηρεάζουν με ασυνείδητους τρόπους, δίχως να τους καταλαβαίνουμε, μας διαμορφώνουν και έτσι καταλήγουμε στο να έχουμε εσωτερικούς εμφύλους τελικά, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε εύκολα και για τους άλλους πάντα. Τώρα δεν βιώνουμε εμφύλιο εξωτερικό, τα βάζουμε με τον εαυτό μας συνήθως και με όποιον πάρει ο χάρος βέβαια, ξεσπούμε και στους οικείους πολλές φορές, σε όποιον φτάνουμε, στα παιδιά μας, στους συντρόφους, αλλά κυρίως ο πόλεμος γίνεται μέσα μας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι αποδεκατισμένοι σήμερα, πάρα πολλά τα κλινικά συμπτώματα. Εγώ έγραψα για τις κρίσεις πανικού και για έναν άλλο λόγο, ξέρεις, Θέκλα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα τίμιο σύμπτωμα. Και επίσης ένα σύμπτωμα σε εισαγωγικά
όμορφο, επειδή είναι ακίνδυνο. Δηλαδή, νιώθεις εκείνη την ώρα που παθαίνεις κρίση πανικού, ότι μπορεί να πεθάνεις, ότι λιποθυμάσαι, ότι χάνεις την αίσθηση του ελέγχου. Ωστόσο, εκείνη την ώρα, αν υπήρχε ένα μηχάνημα κλινικής, να σε εξετάσουν, Παρακολούθηση. Να με είναι όλο οκ. Okay. είναι όλα οκ. Okay, έτσι. Να Οπότε δεν στην ουσία. έχουν αυξηθεί λίγο οι παλμοί λόγω άγχους. Σε βάζει λοιπόν σε μια προσομοίωση ασθένεια, σαν να σου λέει: Κοίταξε να δει, χρειάζεται να κάνει κάποιε αλλαγέ. Και πριν πάθει το πραγματικό έμφραγμα ή πάθει το πραγματικό εγκεφαλικό ή χάσει τον εαυτό σου, όντω, κοίταξε να τι κάνει. Άρα, είναι ένα σύμπτωμα συναγερμό, ένα σύμπτωμα που κινητοποιεί του ανθρώπου. Και το έχω δει αυτό, ότι η κρίση πανικού παθαίνει κάποιο την ώρα εκείνη που είναι σαν σταυροδρόμι. Δηλαδή, που βλέπει προ τα που θέλει να πάει, ξέρει προ τα που έχει να αλλάξει, δεν έχει ακόμα το σθένος όμως. Ναι. Και όχι μόνο το σθένος, και τα υλικά. Δεν έχει τα εργαλεία. Το έχεις γράψει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο. Έχεις δώσει, λες στην αρχή στον πρόλογο ότι ο μηχανισμός του άγχους μπορεί να εξουθενώσει το ψυχισμό, είναι συντριπτικός, και λες ότι η εξουθένωση αυτή μεγαλώνει όταν ο μηχανισμός του άγχους ενεργοποιείται παραπλανητικά σε μια κρίση πανικού. Όταν δηλαδή θέτει το υποκείμενο σε ψευδή συναγερμό, false alarm. Δηλαδή υπάρχει κινητοποίηση στο σώμα δίχως να υφίστανται κάποια εξωτερική ή εσωτερική απειλή. Όταν λέω εσωτερική απειλή, εγώ το έβαλα ενώ σωματικό πρόβλημα. Εσύ λες δίχως να υφίστανται κάποια εξωτερική απειλή, εννοείς δεν έρχεται κάποιος εχθρός, δεν υπάρχει. Ή να υπάρχει μια απειλή, αλλά η ένταση του αγχωτικού επεισοδίου να είναι δυσανάλογη με την ένταση της. Ή τέλος, η ένταση του άγχους να αυξάνεται εξαιτίας εσωτερικών φοβιών για ανασφαλιστή. Στη σελίδα 10. Αυτός είναι ο δικός σου ορισμός των κρίσεων πανικού, έτσι τον έχω. Τελείως το τελευταίο συμβαίνει, δηλαδή η εσωτερική διάσταση του προβλήματος εξαιτίας της φοβίας που έχει κάποιος άγχος γίνεται τεράστια. Ένα μικρό πρόβλημα εξωτερικό μπορεί κάποιος να το αντανακλά μέσα του σαν ένα τεράστιο, ένα ποντίκι να το βλέπει σαν ένα λιοντάρι, ας πούμε. Και το οποίο αμέσως ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα, που οπότε πλέον μπαίνει στον αυτόματο, δεν το ελέγχεις. Και γράφεις κάπου ότι είναι 10 με 20 λεπτά περίπου τα συμπτώματα μιας κρίσης πανικού. Αυτό που αναφέρει και το DSM στην ουσία. Ναι. Τόσο είναι, τόσο μας το περιγράφουν και όσοι έχουν πάθει. Ναι. Στο βιβλίο υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, πλούσια βιβλιογραφία και σε κάποια υποσημείωση υπάρχουν και τα συμπτώματα με βάση τον DSM-5 που εκδόθηκε το 2013 Έτσι, στα αγγλικά, το επειδή. 2015 μεταφράστηκε στα ελληνικά, το 2022 βγήκαν νέες οδηγίες και περιμένουμε το 6 να δούμε αν θα αλλάξει και τίποτα. Σίγουρα, θα προσπαθούν διάφορα πράγματα. Αυτό λέω, περιμένουμε να αλλάξουν πράγματα. Εγώ περιμένω το β' πλέγμα να καταργηθεί. Αυτό περιμένω, το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας να καταργηθεί από κλινική οντότητα και να μείνω σε κατηγοριοποίηση τύπων προσωπικότητας. Δηλαδή, η κακία πλέον να μην θεωρείται ασθένεια και να υπάρχει κάλυψη για την ανθρώπινη κακία. Ίσως αν θα το ήθελες στο μέλλον, πρόκληση σου κάνω τώρα, αν θα ήθελες να συζητήσουμε για την ανθρώπινη κακία. Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη και σκοπό ζωής ενάντια στην ανθρώπινη κακία. Ενδιαφέρον θέμα. Ήταν ενδιαφέρον να το δούμε και από την άποψη ενός ψυχοθεραπευτή και ενός επόπτη ψυχοθεραπευτών για το πώς η ανθρώπινη κακία, ένα εναντιωματικό στυλ προσωπικότητας, ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένα ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, πώς μπορεί να σαμποτάρει και τη θεραπεία και την εκπαίδευση και πώς μπορεί όντως να σηκώσει η επιστήμη τα χέρια ψηλά και να πει δεν είναι για ψυχοθεραπεία αυτό, είναι για αποφυγή. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε μια παραδοσιακή κοινωνία που πολλά πράγματα τα μαθαίναμε με ένα φυσιολογικό τρόπο, τα μαθαίναμε μέσα από τη φύση. Η δασκάλα μας ήταν η φύση η ίδια. Παρατηρώντας λοιπόν πώς αντιδρούμε εμείς οι άνθρωποι ως θηλαστικά και πώς αντιδρούσαν και τα υπόλοιπα ζώα της φύσης, έχω διάφορες γνώσεις σε σχέση με το πώς λειτουργούμε απέναντι στα συναισθήματα και πώς λειτουργούν οι ίδιες οι αισθήσεις, τι παράγουν οι αισθήσεις. Ο πόνος λοιπόν πολλές φορές μπορεί να σε κάνει κακό. Ο πόνος θα σε κάνει σοφό ή θα σε κάνει κακό. Δεν είναι η προσωπική σου βούληση αυτή όμως που καθορίζει Φυσικά. το τι θα σε κάνει ο πόνος. Υπάρχουν πολλές διαδρομές Όταν βρίσκεσαι σε αυτό το σταυροδρόμι, ποιο δρόμο θα διαλέξεις, της που. κακίας ή της αρετής. Ωστόσο, πολλές φορές οι κακοί άνθρωποι είναι πονημένοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν μπορέσαν τον πόνο να το μεταβολήσουν σε κάτι καλό. Να σου πω, αυτή την περίοδο διαβάζουμε στο κανάλι μας τη συμμετοχή
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα συμμετοχής στο κανάλι που είναι πιο ιδιαίτερα επίπεδα ψυχοεκπαίδευσης. Διαβάζουμε το βιβλίο του Eric Fromm που έγραψε το 1964 «Η καρδιά του ανθρώπου, η δύναμη του για το καλό και το κακό». Και εκεί περιγράφει ο Fromm και διαβάζοντας εσένα μου θύμισες πολύ τον Fromm ή ο Fromm μου θύμισε εσένα, γιατί όντως και ο Fromm ήταν και ψυχικοινωνιολόγος όπως είσαι εσύ. Ήταν ψυχαναλυτής όμως, όχι συστημικός ψυχοθεραπευτής όπως εσένα και ψυχοθεραπευτής. Άρα έδινε αυτή τη μοναδική, στα βιβλία του, αυτή τη μοναδική οπτική και τη μακροκοινωνική και τη μικροκοινωνική μαζί, το οποίο νομίζω είναι πολύ χρήσιμο. Λέει εκεί πέρα ο Fromm ότι υπάρχει πάντοτε αυτή η προσπάθεια να επιλέξεις είτε την εξέλιξη, είτε το regression, είτε την οπισθοδρόμηση. Και λέει φτάνει κάποια στιγμή που οι άνθρωποι κληραίνεται η καρδιά τους. Και λέει και το παράδειγμα του Φαραώ από την Παλαιά Διαθήκη που λέει ήρθε το ένα χτύπημα, το άλλο χτύπημα και δεν δεχόταν μέχρι που σκλήρινε η καρδιά του και ενώ η λογική του του λέγε να κάνει το καλό δεν μπορούσε να το κάνει. Εγώ πιστεύω και είμαι πάρα πολύ έντονη σε αυτό. Πιστεύω, γνωρίζω θα πω, όχι πιστεύω, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι τραυματισμένος. Και μόνο η πράξη της γέννας είναι τραυματική, είτε είναι καισαρική, είτε είναι φυσική γέννα, είναι τραύμα, δεν είναι. Το πώς διαχειρίζεσαι τα τραύματά σου είναι η ένδειξη της ηθικής σου ποιότητας. Το μεγαλύτερο τραύμα που βιώνει ο άνθρωπος, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις απόψεις, είναι η θνητότητα. Δηλαδή η βασική αρχή ότι θα πεθάνουμε. Η γνώση ότι θα πεθάνουμε, ναι. Όσο διαχειριζόμαστε λοιπόν αυτή την γνώση προς όφελος της ζωής. Γι' αυτό η ψυχανάλυση είναι πολλές φορές καλή σε όλα αυτά. Τα ερμηνεύει καλά, όπως και ο Fromm. Δηλαδή, αυτή η ενόρμηση του θανάτου της ζωής, τα δύο βασικά ένστικτα, εγώ μπορώ να πω της δημιουργικότητας ή της αυτοκαταστροφής, είναι αυτά που στην ουσία ορίζουν και το πλέγμα της ζωής μας. Ο άνθρωπος ή θα αλλάζει προς το καλύτερο ή θα αλλάζει προς το χειρότερο. Δεν μπορεί να είναι στατικός. Να είναι ένας άλλος λόγος που βγάλαμε εξελικτική τη συστημική μας προσέγγιση. Και έχεις μέσα το κεφάλαιο για το φόβο του θανάτου, το έχεις και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, το έχω. Δεν θα μπορούσε να λείπει κάτι τέτοιο. Είναι νομίζω σε κάθε μου βιβλίο γίνονται αυτές οι αναφορές. Διότι ο μέγας ζωοδότης είναι ο θάνατος. Ναι. Και είναι έτσι ολοκληρωμένο. Δηλαδή βάζεις στην ουσία μέσα και το υπαρξιακό στοιχείο. Γιατί Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι οι καλοί θεραπευτές από όλες τις προσεγγίσεις έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Και ας πούμε μιλώντας για το Fromm, ο Fromm είχε ξεφύγει κατά πολύ από το ψυχαναλυτικό καλούπι. Όπως επίσης και διάφοροι άλλοι που εξέλιξαν είτε τις ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις είτε έφτιαξαν τις καινούργιες προσεγγίσεις. Δηλαδή όλοι από κάπου η κοινή αρχή ήταν ο Φρόιντ, δεν έτσι, και οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις που ήταν πρώτου Φρόιντ. Δηλαδή θεωρώ ότι όσο οδεύουμε προς την αλήθεια, ό,τι background και να έχουμε, ό,τι υπόβαθρο και να έχουμε, ξεκινήσαμε με κοινωνιολογία, ψυχολογία, εσύ είσαι τυχερός που έχεις κάνει και τα δύο. Ό,τι ψυχοθεραπευτική μέθοδο και αν έχουμε διδαχθεί, αν όντως πάμε έτσι με πολύ μεγάλη επιθυμία να βρούμε την αλήθεια, επειδή η αλήθεια είναι μία, θα βρεθούμε εκεί. Ακριβώς. Συναντιόμαστε στα βασικά υπαρξιακά ζητήματα ούτως ή άλλως. Τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια ζητήματα έχουμε και εμείς ως άνθρωποι, ψυχοθεραπευτές. Ναι. Και το ξέρεις και εσύ από την κλινική σου εμπειρία και από τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα ότι εν τέλει με όποιο σύμπτωμα και να έρθει ένας άνθρωπος, από πίσω κάτι υπαρξιακό υπάρχει. Ναι, σίγουρα. Και η ίδια η σχέση, αυτή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να σχετιστεί, να απαλύνει την υπαρξιακή του μοναξιά, είναι ένα ζητούμενο. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, από πίσω υπάρχει ένα υπαρξιακό νόημα που χρειάζεται να το αναζητούμε κάθε φορά στην κλινική θεραπεία με τους ανθρώπους. Έτσι όπως διάβαζες τους τίτλους, το μόνο που θα άλλαζα τώρα θα ήταν ότι θα έβαζα την άξια κόρη κάτω από τους άντρες δεν κλαίνε. Α, ναι, αυτό σκέφτηκα. Ναι, γιατί είναι οι άντρες δεν κλαίνε πιο πάνω και έρχεται άξια κόρη πιο κάτω. Λοιπόν, θέλω να δώσω λίγο, να διαβάσω λίγο, να ακούσουν οι ακροατές μας. Κάτι που γράφεις εδώ, που έχει να κάνει με τη δική σας ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, είναι στον πρόλογο. Σύμφωνα με την εξελικτική συστημική θεώρηση, αυτή είναι η δικιά σας του Ινστιτούτου Νήματος στη Λάρισα. Σύμφωνα με την εξελικτική συστημική θεώρηση, δεν μπορούμε να μελετήσουμε τον άνθρωπο έξω από τις σχέσεις του και την κοινωνική του υπόσταση.
Ο βαθμός της προσκόλλησης σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού του Μπόλπη που το γνωρίζουμε εδώ στο κανάλι και η ρύθμιση της απόστασης συντονίζουν τα επίπεδα άγχους και εκπαιδεύουν τον άνθρωπο στις διεργασίες της ζωής. Όσο πιο ασφαλής είναι η προσκόλληση, τόσο ο άνθρωπος από παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του. Και τονίζεις μετά, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό ότι το τονίζεις και μ' αρέσει, ότι η μηδενική ύπαρξη άγχους στον άνθρωπο είναι κάτι ουτοπικό και τελικά η πλήρης εξαφάνιση του είναι μάταιος σκόπος. Και θα μας καταστρέψει, θα προσέθετα κι εγώ, γιατί θέλει και λίγο άγχος για να κάνεις και κανένα πράγμα. Αν δεν έχεις άγχος, δεν είσαι δημιουργικός. Απλά πράγματα. Εγώ δεν ξέρω γιατί, για τις ορμόνες τους νευροδιαβαστές του άγχους και για την αδρεναλίνη και για την άλλη, πώς τη λένε, την... Αχ, όχι, τη σερωτονίνη, την... αυτή που ξυπνάς το πρωί. Η ορμόνη του άγχους, ρε. Τι ξέρω, θα τη θυμηθώ. Η κορτιζόλη. Ναι, και η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη σε χαμηλές ποσότητες είναι ελιξίρια. Σε υψηλές ποσότητες είναι δηλητήρια. Πώς είναι η ντόπα. Το πάρισμα των αθλητών. Μικρό το πάρισμα, τρέχεις καλά. Πολύ το πάρισμα, παθαίνεις καρδιά. Πιστεύω καλά, όπως παρατηρούν διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι στην εποχή μας, το πρόβλημα σήμερα στη Δύση είναι ότι οι άνθρωποι δεν βιώνουν ούτε λίγο ούτε οξύ άγχος. Βιώνουν ένα μέτριο αλλά συνεχόμενο άγχος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, έχεις την αίσθηση ότι διαρκώς ότι είσαι αγχωμένος, χωρίς να ξέρεις ακριβώς γιατί πάντα. Γιατί ξέρεις, το οξύ άγχος έρχεται όταν αντιμετωπίζεις όντως ένα οξύ πρόβλημα. Και εκεί είναι καλό, γιατί θα το αντιμετωπίσεις όταν αγχώνεσαι. Έχω εξετάσεις αύριο, να δω τι θα κάνω. Έχω να μιλήσω με τη Θέκλα αύριο, να δω τι θα κάνω. Σε άγχωσα εγώ στο πα σήμερα. Ναι, okay, δεν πρόλαβα να αγχωθώ. Ωστόσο, αυτό το παρατεταμένο μέτριο άγχος φύρει πάρα πολύ την ψυχική μας υγεία. Αυτό θυμίζει και πάρα πολύ την υποθάλπουσα ήπια κατάθλιψη, η οποία αποτελεί και το οργανικό υποστρώμα για τους εθισμούς και για διάφορες άλλες ψυχικές διαταραχές. Ίσως είναι και το ένα και το αυτό. Με Γιώργο, όταν ήμασταν εμείς, όταν έκανα το πτυχίο μου στο Αριστοτέλειο, μας έλεγαν ότι είναι άλλο πράγμα το άγχος και άλλο πράγμα η κατάθλιψη. Όταν όμως έκανα ένα μεταπτυχιακό αργότερα, τότε που είχε βγει και το καινούριο, ήταν όταν το DSM-5 ήταν στα στάδια και μας έλεγαν τότε οι καθηγητές της κλινικής ψυχολογίας ότι μάλλον έχουν μπει στον ίδιο άξονα το άγχος και η κατάθλιψη. Δηλαδή οι γνώσεις της νευροψυχολογίας έρχονται να πούν ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό νευροχημικά. Γι' αυτό και σήμερα όταν πάμε και στη φαρμακευτική αντιμετώπιση, ένας άνθρωπος που έχει κρίση πανικού, αν η κρίση πανικού που έχει είναι σε τέτοιο έντονο και ισχυρό βαθμό ώστε να του παραλύουν τη λειτουργικότητα του και να μην μπορεί καν να κάνει ψυχοθεραπεία, πρέπει να πάρει κάποια θεραπεία. Θα πάει σε έναν καλό ψυχίατρο, ο οποίος να συνεργάζεται με ψυχολόγο και αυτός δεν θα του δώσει ούτε ηρεμιστικά, ούτε βάλιουμ, ούτε τίποτα τέτοιο. Θα του δώσει ένα καλό αντικαταθλιπτικό, το οποίο σταδιακά θα ανεβάσει τη σερωτονίνη του και σταδιακά θα βοηθήσει στην ανακούφιση από τοξικά συμπτώματα. Δηλαδή αυτό που λες άγχος που είναι συνεχής μοιάζει και με την κατάθλιψη που είναι συνεχής. Και ίσως είναι και το πολιτιστικό μας σύμπτωμα. Είναι σίγουρα. Η κατάθλιψη στην ουσία είναι ένα πολιτισμικό γεγονός, σε εισαγωγικά να το βάλω έτσι, που στην ουσία τι λέει, βάλτε τέλος την ταχύτητα. Όλη η ανθρωπότητα τρέχει σαν παλαβή. Και ο καταθλιπτικός άνθρωπος στην ουσία είναι σαν να μας στέλνει όλους εμάς ένα μήνυμα. Βάλτε και λίγο φρένο σε όλα αυτά. Η βραδύτητα είναι μια από τις πιο σπουδαίες αξίες της εποχής μας. Και τι, η κατάθλιψη έχει επίσης πίσω, από πίσω και την καταστολή της επιθυμίας. Οι άνθρωποι δηλαδή σιγά σιγά καταστέλνουν την επιθυμία, άρα δεν έχουν άγχος για οτιδήποτε. Και αποθυμένος θυμός, Γιώργο. Αποθυμένος θυμός, ο οποίος εντοστρέφεται. Η οργή επίσης. Δηλαδή φεύγουμε από έναν απλό θυμό και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου ο θυμός έχει συμπυκνωθεί πλέον σε μια τεράστια οργή. Και μάλιστα αποπροσωποποιημένοι, δεν ξέρουμε πώς θα πούν να εκδηλώσουν αυτή την οργή. Γι' αυτό και γράφει στο κεφάλαιο ο θυμός ως αίσθηση αυτού. Σωστά. Ο θυμός με την έννοια του θυμικού, στην ουσία όταν αποκωδικοποιείται, μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες για το ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι. Και είναι ένα γνήσιο συνέστημα, επειδή δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Οπότε στην ουσία περιχαρακώνει και οριοθετεί την ύπαρξή μας ο θυμός. Αλλά δεν μπορούμε. Είναι απ' την άλλη
και έντονος, τόσο έντονος που δεν μας επιτρέπει να δούμε αυτό το πολύ απλό πράγμα, να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα από το θύμα. Μα εκεί χρειάζεται ακριβώς η θεραπεία και εκεί χρειάζεται η ψυχοθεραπεία στους άντρες, οι οποίοι, όπως λες σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι άντρες δεν κλαίνε. Δηλαδή, οι άντρες παραδοσιακά μεγαλώνοντας σε πατριαρχικές κοινωνίες όπως την ελληνική και την κυπριακή, που είναι επίσης ελληνική, έμαθαν ότι δεν είναι εντάξει να έχεις ευαλωτότητα. Γίνεται celebrated το να είσαι βίος, η τοξική αρενοπότητα, αλλά δεν είναι εντάξει να είσαι ευάλωτος. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχει χώρος ούτε για το θυμό να το δει δημιουργικά, ούτε για τη θλίψη να τη δει δημιουργικά. Δηλαδή, τα αρνητικά συναισθήματα σου λέει δεν. Ο θυμός είναι μέρος της ταυτότητας, προσδίδει κύρος στον άντρα. Ναι. Ναι, αλλά δεν του δίνει την ευκαιρία να το επεξεργαστεί, να δει γιατί έχω το θυμό, γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί σου λέει είμαι μάγκας, έχω θυμώσα, είμαι άντρας και τα λέω τσικουράτα και έχω πετύχει στο ρόλο μου, ενώ στην ουσία ο θυμός είναι ένα προστατευτικό πρωτογενές συνέστημα το οποίο έρχεται να κάνει αυτό. Ακριβώς. Είναι μέχρι εκεί ο θυμός. Ναι. Όταν θυμόμαστε στιγμία, αυτό που περιγράφεις, τότε ο θυμός είναι ένα χρήσιμο συνέστημα. Όταν μας κατακλείζει, είναι σαν να μας έχουν πάρει και σηκώσει η ασκή του, η άνεμη του αιώλου. Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Δέχομαι τελευταίως το εξής ερώτημα και δεν έχω κάνει ακόμη βίντεο γι' αυτό. Πώς κάποιοι άνδρες, αλλά και γυναίκες, κυρίως άνδρες, μπορεί να είναι φανατισμένοι σε μια ομάδα, σε ένα κόμμα, σε ένα σκοπό, να είναι πολύ έντονοι στις απόψεις τους, και αυτό να είναι ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Μα κατά κάποιο τρόπο είναι. Και με κάθε σεβασμό στις ποδοσφαιρικές ομάδες ή στις μεγάλες λατρείες. Δεν είναι ομάδες, Γιώργο μου, δεν είναι ομάδες που φταίνε. Είναι ο οπαδισμός δηλαδή, ο οποίος, για παράδειγμα, βλέπεις τώρα, όχι μόνο τώρα, γενικά πάντοτε υπήρχαν μέσα στα κόμματα, μέσα στην πολιτική, μέσα στον αθλητισμό. Παντού έτσι άνθρωποι πολύ έντονοι και είπες και το παράδειγμα του Ιφιλίου, για παράδειγμα, που είναι ένα ιστορικό παράδειγμα που μας επηρεάζει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Ειδικά στην εποχή μας που, όπως είπαμε στην αρχή, σχετικοποιούνται τα πάντα, το να δογματίζεται κάποιος και να αποκτά μια έτσι δογματική πεποίθηση για, γύρω από μια ομάδα ή από ένα κόμμα κτλ, του δημιουργεί ένα ασφαλές λιμάνι. Ωστόσο, τον περιχαρακώνει όμως, δεν το επιτρέπει τις αλλαγές. Λέω χαριτολογώντας ότι τα πάντα ρί, ωστόσο ο άνθρωπος, επειδή είναι πολύ ευφύης, ανακάλυψε κάτι που δεν αλλάζει εύκολα, τις πεποιθήσεις του. Και οι ανθρώπινες πεποιθήσεις, πολλές φορές, όταν ακριβώς γίνονται τόσο συμπαγείς σαν πέτρα, δεν επιτρέπουν αυτόν τον μετασχηματισμό και την προσωπική διαφοροποίηση, τον προσωπικό μας μετασχηματισμό. Διότι όλα αλλάζουν και εμείς παραμένουμε δογματικά προσιλωμένοι γύρω από κάποιες πεποιθήσεις. Που ενώ αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές ότι μας αρρωσταίνουν, δεν έχουμε τη δύναμη να τις αλλάξουμε. Νομίζω η λέξη σωστή είναι ταμπουρωμένη. Ταμπουρωμένη. Σαν να προστατευόμαστε. Δεν θέλω να μάθω κάτι που θα με αναστατώσει. Δεν θέλω να αλλάξει αυτό που γνωρίζω ως πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πως είναι υποκειμενική, αλλά όχι, δεν θέλω να ξέρω. Και από εκεί πίσω υπάρχει ο φόβος, φυσικά. Δηλαδή, πίσω από κάθε προσπάθεια μετασχηματισμού μιας πεποίθησης υπάρχει ο φόβος. Ο φόβος ότι αν την αλλάξω μπορεί να μην ανήκω, μπορεί να μην με θέλουν, αν είμαι διαφορετικός. Αυτό είναι και το πρωτογενές συνέστημα που νιώθουν οι έφηβοι όταν προσπαθούν να αμφισβητήσουν και να έτσι δημιουργήσουν το δικό τους αντιληπτικό πλαίσιο. Νιώθουν μια ενοχή σε σχέση με το αν θα τους επιτρέψει η οικογένειά τους και αν θα αποδεχτεί η οικογένειά τους το νέο στάτους. Αλλά νομίζω ότι είναι η πιο δημιουργική διαδικασία αυτή και εμείς ως γονείς να επιτρέψουμε τη διαφοροποίηση και τα παιδιά να την τολμήσουν. Αυτό επαναλαμβάνεται όταν δεν γίνει σωστά σε εκείνη τη φάση ζωής και δεν έχει γίνει σωστά και στις προηγούμενες βέβαια. Επαναλαμβάνεται διαρκώς μέχρι τα βαθιά γεράματα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιοι μένουν προσκολλημένοι στις πεποιθήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν στην ουσία μέσα στις παιδικές τους φαντασιώσεις. Και εξακολουθούν αυτές να παίρνουν σάρκα και οστά, όντας δημιουργημένες εκεί, στο πρωτογενές καζάνι των παιδικών μας φαντασιώσεων. Και εκεί και αν μιλάμε για παλινδρόμηση πλήρη, για πλήρη αντίσταση στην εξέλιξη και στην εισόδο, γιατί η ενηλικίωση είναι σκληρή, όπως λες στο κεφάλαιο το μόνιμο. Και επειδή οι άνθρωποι δεν αλλάζουμε στην εποχή μας έτσι ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά,
φροντίζουμε τα σώματά μας να τα φτιασιδώνουμε. Έτσι, κάπως πρέπει να φαίνεται η αλλαγή, οπότε εντάξει, φαίνεται με τέτοιους τρόπους, εξωτερικούς, επιφανειακούς. Και τα λέμε Έχω όλα άλλο αυτά. θέμα με αυτό. Δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους που Περιποιούνται τον εαυτό τους. Επιλέγουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις. Θεωρώ ότι η φροντίδα του σώματος και του προσώπου μας και των μαλλιών μας κλπ. Είναι μια ένδειξη αυτοαγάπης. Όταν όμως μπαίνουμε σε μια διαδικασία που να δίνουμε μεγάλο χρόνο, χρήμα, ενέργεια στο να αλλάζουμε την εξωτερική μας εικόνα, αποφεύγοντας να αλλάξουμε εσωτερικά κάποια πράγματα, εκεί είναι λίγο έτσι. Αυτό κυρίως. Δηλαδή χρειάζεται το μέσα με το έξω να είναι αρμονικά φτιαγμένο. Και η μεγάλη ανησυχία που έχω αυτή την περίοδο, Γιώργο, και είχα και έναν καλεσμένο στο κανάλι πρόσφατα Αμερικανό που μιλήσαμε για αυτό το θέμα, είναι ότι υπάρχει η επέλαση του μεταμοντέρνου gender ideology, της ιδεολογίας του φύλου, της εξοργιστικής αντίληψης ότι υπάρχουν τρανς παιδιά και τρανς έφηβοι. Η πολύ επικίνδυνη ιδεολογία που λέει ότι αν ένα παιδί δεν νιώθει καλά στο σώμα του, να το αλλάξουμε σώμα και να του φτιάξουμε με εγχειρήσεις και με πρόσληψη ορμονών και αναστολέων της εφηβείας, puberty blockers, να του κάνουμε ένα άλλο σώμα. Και επειδή το μελετάω αυτό το ζήτημα, γιατί ως ψυχοεκπαιδεύτρια καλούμε κατά καιρούς να τοποθετηθώ πάνω σε θέματα και έχω μελετήσει πολύ αυτό το ζήτημα και σκεφτόμουν, Γιώργο, αυτό το πράγμα, ότι κάθε παιδί μεγαλώνοντας θα έρθει μια φάση που θα πει δεν μ' αρέσει το κορμί μου, δεν μ' αρέσει το μαλλί μου, δεν μ' αρέσει η μύτη μου, δεν μ' αρέσει που γεννήθηκα κόρη, δεν μ' αρέσει που γεννήθηκα κορίτσι. Είναι φάση αμφισβήτησης και είναι αυτό που περιγράφεις και εσύ ως τις εσωτερικές διαπάλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μεγαλώσει το παιδί. Όταν έρχεται μια κοινωνία, ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι που έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο με μια κλινική φίλου στο Λονδίνο και έκλεισε, μπορούσε ένας έφηβος 13-14 χρόνων να πάρει τηλέφωνο της κοινωνικής υπηρεσίας, να πει «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μου έχουν αναθέσει το φύλο το αγορίστικο στη γέννηση, εγώ νιώθω ότι το φύλο μου είναι γυναικείο, I identify as a girl και η μάνα μου και ο πατέρας μου δεν δέχονται να κάνω φυλομετάβαση, είναι τρανσφοβικοί, να έρθουν οι υπηρεσίες οι κοινωνικές να πάρουν το παιδί από την οικογένεια». Να πάρουν την επιμέλεια από τους γονείς και να πάρουν το παιδί σε μια κλινική, gender clinic, κλινική φύλου, που μόνο με το εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως κορίτσι του αλλάζουν το σώμα, την βιολογία, και, όχι τη βιολογία, τις ορμόνες κλπ. Είναι σοκαριστικό. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα που... Αυτό όμως είναι πολύ ταχτό. Δηλαδή, αν το παιδί μου στην εφηβεία. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν ήμουν 6-7 χρόνια, έλεγα θα ήθελα πολύ να βγάλω ένα πουλί. Sorry για την έκφραση, γιατί έβλεπα ότι ο αδερφός μου που ήταν αγόρι είχε καλύτερη μεταχείριση στην κοινωνία. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε τότε κάποιο να πει: έλα να σου αλλάξω το σώμα σου. Μεγαλώνοντας, αγάπησα το σώμα μου. Και το όνομά μου εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Μετά αγάπησα το όνομά μου. Δηλαδή, το τρομακτικό αυτό είναι ότι όσο η τεχνολογία και η τεχνολογική ανάπτυξη δίνει δυνατότητες που ξεφεύγουν από το ανθρώπινο μέτρο, αυτό είναι κάπως τρομακτικό και θα τα βρούμε μπροστά μας σε πολλά πεδία. Δεν είναι το μόνο αυτό. Η ανθρωπινότητα θα αλλάξει μορφή κατά κάποιο τρόπο. Και δεν ξέρω προς τα που θα πάει. Ξέρετε όμως τι είναι ποιο είναι το θέμα. Ότι όλα αυτά τα ζητήματα που κάποτε τα θεωρούσαμε φιλοσοφικά και δεν τα δίνουμε σημασία, έρχονται πλέον με πολύ ρεαλισμό μπροστά στην πόρτα μας, μπροστά στις συνήθειές μας και στις σχέσεις και επηρεάζουν τα πάντα. Άρα το ποιος είμαι, πού πάω και γιατί, που ήταν από τις βασικές αρχές της συστημικής προσέγγισης, είναι τα ερωτήματα που χρειάζεται να τα απαντούν οι άνθρωποι. Σήμερα έρχονται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, ξανά ως φιλοσοφικά ερωτήματα, όχι θεωρητικές κατασκευές, ως έντονες, στην ουσία καθημερινές ανάγκες που χρειάζεται να απαντηθούν. Και οι γονείς μοιάζουν αδύναμοι να απαντήσουν, οι κοινωνίες μοιάζουν αδύναμες να απαντήσουν. Για μένα όμως υπάρχει από πίσω ένα, αν θες, πολιτικό διακύβευμα. Ότι όλα αυτά στην ουσία, αποδιοργανώνουν ακόμα περισσότερο το υποκείμενο, δημιουργούν μεγαλύτερες κοινωνικές ρήξεις και αποδιοργανώνουν ακόμα περισσότερο το κοινωνικό σώμα. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να είναι όσο περισσότερο χειραγωγήσιμοι και πρόβατα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι Είδαμε αν υπάρχει πρόσφατα και το ταυτόχρονη σε αυτό μεγάλο. Είδαμε πρόσφατα και το τεράστιο κοινωνικό πείραμα. του COVID. Ναι. Φυσικά. Το είδαμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ σκεπτικίστρια στην αρχή για το πώς να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Ενώ τότε με την πανδημία, τώρα που τελείωσε η πανδημία, αντιλαμβάνομαι ότι μεταξύ άλλων ήταν και ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινωνικό πείραμα. Μεταξύ άλλων. Τώρα δεν θέλω να. Για να καταλάβεις, εμβολιάστηκα, ήμουν υπέρ του εμβολιασμού, ήμουν νομοταγής πολίτης, δεν είναι ότι δεν είχα εμβολιαστεί, ήμουν εναντίον. Εκ των υστέρων όμως, μετά που τελείωσε η πανδημία, ως κοινωνικός επιστήμονας έχω μεγάλες αμφιβολίες για το τι πραγματικά συνέβη. Εντάξει, εδώ το δόγμα ούτως ή άλλως το κατανοούμε, είναι ένα δόγμα αυτοπιθάρχησης. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν θα είναι επιθύμιοι επειδή τους εξαναγκάζει κάποιος, θα είναι επιθύμιοι επειδή έχουν πιστεί ότι αυτό είναι το καλύτερο για τον εαυτό τους. Και αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο. Δημιουργεί ανθρώπους που δεν μπορούν να στοχαστούν πάνω στο ζήτημα της ύπαρξής τους και της ελευθερίας. Ναι, τώρα δεν το λέω γιατί είναι εκεί το ζήτημα. Σου λέω ότι εγώ προσωπικά είχα πάρει μια απόφαση δική μου ότι εγώ θα εμβολιαστώ επειδή είμαι και άνθρωπος με αυτοάνοσα νοσήματα. Μπορείς να καταλάβεις ότι είχα και κρίσεις πανικού για πολλά χρόνια. Και δεχόμουν το γεγονός ότι οι συνάνθρωποι μου δεν εμβολιάζονταν. Όμως με ενοχλούσε η αναγκαστικότητα. Η επιβολή, οι απειλές για αυτούς που δεν θα εμβολιάζονταν. Με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου θύμιζε λίγο καθεστώτα πολιταρχικά και όχι αυτό που υποτίθεται έχουμε που είναι δημοκρατία. Και αν πας και στο κανάλι πίσω, δεν έχω τίποτα από αυτά. Δηλαδή, εγώ τότε δεν είχα πάρει μια θέση Α ή Β. Ήταν. Όμως σκέφτομαι ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Πώς να σου το πω, πώς το βλέπω, ότι γι' αυτό σου είπα ότι μ' αρέσει πολύ που δεν είσαι μεταμοντέρνος. Υπάρχει μια μεταμοντέρνα σαλάτα που πλέον είναι όλα μπερδεμένα, η ελευθερία με την ελευθεριότητα, το δικαίωμα με τον δικαιωματισμό και κάπου χάνει ένας άνθρωπος που θέλει να έχει μια ενημερωμένη πνευματική οπτική, κάπου χάνει το μπούσουλα, νομίζω. Για να δούμε πώς θα τα πάει η καινούργια γενιά, η γενιά των σημερινών 18άριων που τώρα ενηλικιώνεται. Εγώ είμαι λιγάκι αισιόδοξο, γιατί Εγώ πολύ, πολύ. παρατηρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε αυτή την πνευματικότητα, όχι με τους δικούς μας τρόπους. Δεν είναι εύκολο να γνωρίσει η πνευματικότητα των νέων. Αλλά ξέρετε, το λέω και γενικότερα, αν δεν έχουμε και ελπίδα και πίστη στους νέους, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε μπροστά. Θέλω τη δική μας καθοδήγηση στα νέα τα παιδιά, γιατί βιώνουν τα νιάτα τους σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Δεν τους παραδώσαμε έναν καλό κόσμο δηλαδή. Αλλά βλέπω κάτι καλό σε αυτούς. Βλέπω διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να διαπραγματευτούν τα όρια, να διαπραγματευτούν τις αξίες, να διαπραγματευτούν τις ιδεολογικές τους απόψεις, όχι τις κομματικές, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όλα αυτά τα φιλοσοφικά ζητήματα νιώθω ότι τα νέα τα παιδιά προσπαθούν να τα ξαναβάλουν σε μια άλλη σειρά και αυτό με κάνει να είμαι αισιόδοξο. Και θεωρώ ότι γι' αυτό και τα τωρινά παιδιά έχουν ένα θέμα μόνο. Δεν έχουν ψηθεί από τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή έχουν όλα τα καλά του κόσμου, έχουν μεγαλώσει με πολύ μεγάλη φροντίδα, αλλά δεν έχουν ψηθεί και προσπαθούν τώρα τα έρμα μόνα τους. Δηλαδή η τωρινή γενιά προσπαθεί από μόνη της λίγο έτσι να μπει στο φούρνο, να ψηθεί όλα αυτά τα υλικά τα ωραία Το που έχει περιγράφεις σε ιστορίες να το κάνει μόνο όμορφα. αυτό. Το περιγράφεις σε ιστορίες ανδρών. Έχει δύο ιστορίες ανδρών που έχει αυτό το κομμάτι, ότι μέσα στην υπερπροστασία και την επίπλαστη ευμάρεια που μεγάλωσαν οι νεαροί άνδρες, ο ένας είναι 50, ο άλλος είναι 18, ότι δεν τους δόθηκε ευκαιρία να ψηθούν όπως ψήθηκαν οι γονείς τους. Δεν θυμάμαι σε ποια ιστορία, όμως είπαμε εσύ το έχεις φρέσκο. Σε δύο ιστορίες το έχεις αυτό. Θέλω να διαβάσω κάτι που έχεις γράψει στο βιβλίο. Λες, οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ιστορίες ανθρώπων που επιχειρούν την αυτονομία και την ενηλικίωση τους. Υπό αυτή την έννοια, η ενηλικίωση είναι ένα εγχείρημα προς την αυτοπραγμάτωση το οποίο επιχειρείται στο πεδίο των επιρροών από την οικογένεια καταγωγής και τις συνακόλουθες επιθυμίες για προσωπική αποδέσμευση από αυτές. Εδώ έχεις μέσα σε δύο προτάσεις, έχεις συνοψίσει τι είναι η ψυχοθεραπεία.
και τι είναι η ψυχοεκπαίδευση. Επομένως, λες για κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που προκύπτει στο βιογραφικό συνεχές των ανθρώπων, εξελικτική συστημική θεώρηση, τα πανταρή, τόσο η αιτία όσο και η λύση είναι αυτονομία και ενηλικίωση. Γιατί αυτό λες, η κρίση πανικού είναι ένα σύμπτωμα το οποίο βαράει το καμπανάκι για να σου πει ότι κάτι περνάς και χρειάζεται να μεγαλώσεις. Και αντιστέκεσαι στο να μεγαλώσεις, αντιστέκεσαι στο να μείνεις πίσω, γι' αυτό έχεις αυτή την αφυσημία, τη σύγκρουση προσεγγίσης αποφυγής που μας έλεγαν παλιά στο πανεπιστήμιο. Άρα βγαίνει το σύμπτωμα και λες, η αιτία του συμπτώματος είναι και η λύση του συμπτώματος. Όταν πάρεις ενημερωμένα την απόφαση για το ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, φεύγει το σύμπτωμα. Ναι, μα και εμείς δεν πολεμάμε το σύμπτωμα στην ψυχοθεραπεία. Φεύγει από μόνο του κάποια στιγμή γιατί ο άνθρωπος δεν το χρειάζεται. Το λες στις ιστορίες σου. Ο Γιώργος μέσα στο βιβλίο έχει αληθινές ιστορίες με αλλαγμένα τα στοιχεία φυσικά χωρίς τα πραγματικά ονόματα που φαίνεται εκεί πέρα ότι πάει ο θεραπευόμενος στο θεραπευτή γεμάτος άγχος για το σύμπτωμα, θέλει να μιλάει για το σύμπτωμα. Κάπου αναφέρεις ότι το να μιλάς για το σύμπτωμα έχει διτή επίδραση, ότι από τη μια σαν ανακουφίζει και από την άλλη στο περιπλέκει. Βέβαια. Είναι όπως ξύνει στο σπυράκι, σαν να κουφίζει, να το κάνει πολύ χειρότερο. Ναι. Και Ωστόσο, το σύμπτωμα το ίδιο, όπως λέω στο δεύτερο κεφάλαιο, νομίζω, έχει μια δυναμική η οποία ανοίγει την πόρτα της αλλαγής. Παρακολουθώντας το σύμπτωμα, μπορούμε να πάρουμε τις πρώτες πληροφορίες για τον άνθρωπο. Γιατί το σύμπτωμα είναι αθεντικό. Όλα τα άλλα μπορεί να τα λογοκρίνει ο θεραπευόμενος, μπορεί να τα καλύπτει, να τα συγκαλύπτει ή να μην τα συνειδητοποιεί. Το σύμπτωμά του όμως είναι αληθινό. μου αρέσει η ιστορία Αργάς. με τον νεαρό πατέρα που πάθαινε κρίση πανικού και τις πάθαινε στο συζυγικό υπνοδωμάτιο. Και γράφει εκεί το σύμπτωμα αυτό, είπε, το σύμπτωμα είναι αυθεντικό και τις πάθαινε στο δωμάτιο που υπήρχε το πρόβλημα. Υπήρχε Ακριβώς. το πρόβλημα στη συντροφική σχέση που η κοπέλα πήρε το ρόλο της μάνας και άφησε εντελώς το ρόλο της ερωμένης που άφησε τον πατέρα χωρίς καθόλου πρωτοβουλία. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό, μου άρεσε αυτό. Λες, πάθαινε τις κρίσεις πανικού στο πνευματοδομάτιο, στο δωμάτιο που υπήρχε το πρόβλημα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι λες εδώ, και τι είναι ενηλικίωση, τι άλλο από το να κάνεις την τέχνη με κόπο αρχικά και σταδιακά τον κόπο με τέχνη, όποια τέχνη, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ίδιας τους. Αυτό είναι Γιώργος Γιαννούσης, δεν είναι άλλη παραπομπή. Θα το γράφουμε στα δικά μας βιβλία και θα βάζουμε Γιώργος Γιαννούσης 24. Και τι είναι ενηλικίωση, τι άλλο από το να κάνεις την τέχνη με κόπο αρχικά και σταδιακά τον κόπο με τέχνη, όποια τέχνη συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ίδιας της ζωής. Νομίζω, Γιώργο, ότι το Η πείρα είναι το δεύτερο, μιλάει για την εμπειρία, την πείρα στην ουσία, που είναι μια λέξη που την έχουμε ξεχάσει στην ελληνική κοινωνία και η πείρα όχι των άλλων μόνο, των μεγάλων σε ηλικία κτλ. Η πείρα η δική μας, οι γνώσεις που αποκτούμε και αυτό το ξεχνάμε στην ελληνική κοινωνία διότι οι άνθρωποι σήμερα είμαστε εθισμένοι στο να μαθαίνουμε συνέχεια, είμαστε εξαρτημένοι από τις εμπειρίες, όμως δεν μετασχηματίζουμε την εμπειρία σε γνώση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν κάνουμε αυτή τη μετασχηματίζουσα εμπειρία, τη μετασχηματίζουσα γνώση, δεν την κάνουμε πείρα. Λες, αν οι αλλαγές συνέβαιναν τόσο γρήγορα, λες μετά από τη συνεδρία που είχες με την οικογένεια εκείνη που ο πατέρας στεκόταν σαν στρατιώτης, η μάνα ήταν εκεί με το ρόλο της, το γονεοποιημένο παιδί με το ρόλο του, αν οι αλλαγές συνέβαιναν τόσο γρήγορα, τότε οι άνθρωποι απλώς θα τις είχαν κάνει από καιρό. Οι αλλαγές απαιτούν ένα διεργασιακό κόπο και χρόνο, ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς, να πάρουν το ρίσκο να τις πραγματοποιήσουν βήμα-βήμα ή καμιά φορά από άλμα σε άλμα. Και αυτό πάλι είναι ψυχοθεραπεία. Και αυτό το κομμάτι. Και Σωστά. πάλι είναι δικό σου. Δεν έχει παραπομπή το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Γιώργο, το βιβλίο σου, έχω σημειώσει πάρα πολλά. Μιλάς πολύ για το δράμα του γονεοποιημένου παιδιού χωρίς να έχεις τέτοιο τίτλο. Αλλά το περιγράφεις γλαφυρά το δράμα του γονιοποιημένου παιδιού. Το περιγράφω γιατί πολλά παιδιά, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών στην Ελλάδα είναι γονεοποιημένα. Στην ουσία κρατούν στις πλάτες τους τα ερείπια των συντροφικών σχέσεων και τους οφείλουμε όλους αυτήν τουλάχιστον την αναφορά Εδώ ό,τι να κάνουμε. δουλεύουμε μαζί τους, να δουλεύουμε θεραπευτικά μαζί τους, να τους ανακουφίσουμε τις πλάτες. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα παιδιά μας. Είναι το σιωπηλό συμβόλαιο που στηρίζει το συζυγικό σύστημα, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται πως βιωματικά αυτό που διδάσκει στα παιδιά τους
είναι να κάνουν και εκείνα το ίδιο. Δηλαδή να θυσιάζονται για τη διατήρηση του οικογενειακού συστήματος. Ενός αιμοβόρου και αιμοσταγούς οικογενειακού συστήματος, θα έλεγα, εφόσον εμείς αφινόμαστε και θέλουμε να σας φάει και εσάς το σύστημα. Μας έφαγε εμάς, να σας φάει και εσάς. Ωστόσο, ανεξάρτητα, λες, από την οικογενειακή συμβολή στην αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού, παραμένει σημαντικό, λες, για τον Γιώργο που είναι ο χαρακτήρας σου, παραμένει σημαντικό ο Γιώργος, να, ο χαρακτήρας στην Είναι ιστορία, το κατά της ιστορίας. να επιχειρήσει την... Πολλά. Ναι, έχεις βάλει το όνομά σου. Είναι και όνομα σύνηθες. Ανεξάρτητα από την οικογενειακή συμβολή στην αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού, παιδιά, αυτό σημειώστε ότι δεν είναι συστημικός θεραπευτής ο Γιώργος ο Γιαννούσης και όμως δίνει έμφαση στο πρόσωπο. Παραμένει σημαντικό ο ίδιος να επιχειρήσει την έξοδο από την ναρκισιστική φαντασίωση πως μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα των άλλων. Να δραπετεύσει δηλαδή από την παιδική αίσθηση παντοδυναμίας πως κρατά στους ώμους του την οικογένειά του και να εστιάσει στους μηχανισμούς που θα του επιτρέψουν την ενηλικίωση. Εδώ είναι που συναντιόμαστε. Η ενηλικίωση όταν δεν βοηθάει η οικογένεια καθίσταται πιο δύσκολη υπόθεση. Είναι σαν την έξοδο του Μεσολογγίου. Ναι. Πόσο χρειάζεται να γίνει. Δεν βοηθούν πάντα οι γονείς. Πολλοί γονείς δεν έχουν τον τρόπο, τα μέσα, τη διάθεση πολλές φορές να επιχειρήσουν κάποιες δικές τους αλλαγές. Γιατί ξέρεις, όταν το κάνουν οι γονείς, μια μικρή δική τους αλλαγή είναι ένα τεράστιο άλμα για το παιδί. Τους μπρόχνουν. Οι αλλαγές των γονιών μπρόχνουν τις αλλαγές των παιδιών. Με έναν πολύ μεγάλο Και γι' αποτελέσμα. αυτό είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όταν τα παιδιά μας έχουν συμπτώματα να πηγαίνει όλη η οικογένεια. Να πηγαίνει και η μητέρα για ψυχοθεραπεία και ο πατέρας, να κάνουν και θεραπεία ζευγαριού, να κάνουν και θεραπεία οικογένειας, να κάνουν και ατομική ο καθένας ξεχωριστά. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό, το κρατώ αυτό που είπες Γιώργο, αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, είναι τεράστιο για τα παιδιά μας. Ναι. Τα παιδιά χρειάζονται εφόδια από εμάς, όσο πιο μακριά δίνουμε τη σκυτάλη αυτή, όσο μπορούμε κι εμείς. Έτσι, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν, ξέρεις, από τις ελλείψεις. Θα πάρουν αυτά που είναι να πάρουν, ωστόσο η δική τους ενηλικίωση θα στηριχτεί στις ελλείψεις που έχουν από εμάς. Σε αυτά που δεν πήραν ή σε αυτά που θέλουν να αλλάξουν. Αυτά που πήραν, καλώς τα πήραν. Οπότε εγώ έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν επειδή έχοντας πάρει ένα μόνο από την πατρική τους οικογένεια, το τι ζουν. Δεν πήραν τίποτα άλλο. Τους φτιάξαν και τα καταφέρνουν στη ζωή, γιατί αλλάζουν το ένα, το κάναν δύο, το κάναν τρία, το κάναν τέσσερα. Ενώ Γιατί... υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει πολλά και δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Ούτε εκείνα δεν τα έχουν καν εγκολπωθεί. Ναι, αυτοί είναι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ναι, Ενώ μα... φαίνονται ευτυχισμένοι, δεν έχουν κάνει αυτή τη φροντίδα δική τους. Εκεί ίσως έρχεται και η υπερπροστατευτικότητα των γονέων που δεν αφήνει χώρο στα παιδιά να αναπτυχθούν. Που τα πνίγει με δώρα, τα πνίγει με παροχές συναισθηματικές, πνευματικές, ψυχικές, σωματικές, οικονομικές και δεν τους αφήνει χώρο να υπάρχουν. Ιστορικά εμείς είμαστε εκεί, είμαστε οικογένειες που έχουν διαμορφωθεί για διάφορους κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια. Και γι' αυτό έχουμε και μεγάλα ποσοστά παχυσαρχίας, ξέρεις, στην Ελλάδα. Διότι τα παιδιά μας είναι φροντισμένα συναισθηματικά, έχουν παροχές πάρα πολλές. Ένα κλινικό σύμπτωμα είναι λοιπόν και η υπερφαγία τους. Από το παλιό φάε ως ένδειξη αγάπης και αποδοχής. Ίσως σε κάποια φάση, αν ήθελε να συζητούσαμε και λίγο για το πώς η κατοχή έχει επιδράσει στο ψυχισμό των Ελλήνων, γιατί νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε τα κατοχικό σύνδρομο, που δεν ξέρω αν υπάρχει στην κοινωνιολογία, αν είναι χρήση ή εντηρήμη του λόγου, νομίζω παίζει ρόλο. Ναι, είναι μια βάση. Η φτώχεια και η πείνα και η εξαθλίωση που πέρασε ο ελληνικός λαός κατά την γερμανική κατοχή, ναι. Έπαιξε ρόλο ίσως, ναι. Είναι εγκορπωμένο μέσα με την έννοια της επιβίωσης. Ωστόσο, ναι. Έχουμε φτιάξει και άλλα σύνδρομα στην πορεία. Έχουμε πολλά. Έχουμε Λοιπόν, πολλά. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι σίγουρη πως ο κόσμος στο κανάλι θα ενθουσιαστεί. Θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο συνδέσμους για το πώς μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του Γιώργου Γιαννούση «Don't Panic» από τις εκδόσεις Αρμός, «Αιτίες και θεραπεία των κρίσεων πανικού». Επίτηδες δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τη θεραπεία, επίτηδες δεν πήρα εκεί τη συζήτηση, γιατί θέλω να διαβάσετε το βιβλίο
και θέλω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα μέσα από το βιβλίο, γιατί στην ουσία αυτό προσκαλεί στον αναγνωστή να κάνει, δεν είναι να φέρει τα δικά του βιώματα, να φέρει το δικό του σύστημα αξιών, τις δικές του πεπιθήσεις και να τις περάσει μέσα από αυτό το κείμενο, το οποίο είναι πολύ ζωντανό κείμενο, είναι πολύ καλογραμμένο. Μπράβο, μου άρεσε. Και σου κρατά το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Δηλαδή για ψυχοεκπαιδευόμενους είναι ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που μου το έστειλες. Πολλοί άνθρωποι μου ανατροφοδοτούν όλο αυτό που λες και εσύ, γιατί οι ίδιες ιστορίες είναι θεραπευτικές από μόνες τους. Οι ιστορίες για κάποιο λόγο μας συγκινούν. Κάτι βρίσκουμε μέσα σε αυτές. Και μου αρέσει ότι έχεις το πολύ αυστηρό κομμάτι που είναι σχεδόν ακαδημαϊκό, φαίνεται ότι είσαι σκόλαρ, φαίνεται ότι διαβάζεις και γράφεις ακαδημαϊκά, βάζεις όμως και τις ιστορίες με ένα έντεχνο τρόπο ώστε να γίνεται πιο καλά κατανοητή η θεωρία που είναι πιο πάνω. Μου άρεσε. Συγχαρητήρια, καλοτάξιδο να είναι, εύχομαι. Ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Θα βάλω και κάποια άλλα στοιχεία στην περιγραφή του βίντεο. Ο Γιώργος ο Γιαννούσης εδράζεται στη Λάρισα. Γιώργο, η γυναίκα που μας έφερε σε επαφή είναι μια Κύπρια, η οποία εκπαιδεύτηκε στην εξελικτική συστημική ψυχοθεραπεία στη Λάρισα. Αυτό έγινε ερχόντας στη Λάρισα. Ναι, πες μας λίγο γι' αυτό πρωτού κλείσουμε. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρονται κάποιοι ψυχολόγοι ή κοινωνιολόγοι, κάποιοι άλλοι για εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία, το οποίο το προσφέρετε εσείς εκεί στο νήμα. Ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε από την περίοδο του COVID και μετά είναι ότι πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινήσαμε να τα παρέχουμε και διαδικτυακά. Ωραία. Να κάνουμε αυτή τη μεταμόρφωση του πώς μπορούμε μέσα από το διαδίκτυο να κρατάμε την επαφή, γιατί για μένα η επαφή, η σχέση είναι και θεραπευτική αλλά και εκπαιδευτική. Ωραία. Πώς μπορούμε δηλαδή το βίωμα να το μεταφέρουμε και μέσα από το διαδίκτυο. Νομίζω ωραία. Όχι, γίνεται. Αφού εμείς το κάνουμε εδώ στο κανάλι μας, έχει 10 χρόνια που το κάνουμε, 15 και είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. 15, 10, 10, 12. Ναι. Είναι δικέ μου επιφυλάξει, ωστόσο πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε η σχολή στην ουσία πλέον λειτουργεί κυρίως διαδικτυακά με εκπαιδευόμενους και σπουδαστές που είναι από την Ελλάδα, από διάφορες πόλεις, αλλά και από το εξωτερικό, όπως η Κύπρος, η Γερμανία. Ωραία. Άρα θα βάλω στοιχεία δικά σου, Γιώργο, στην περιγραφή του βίντεο, που αν ενδιαφέρεται κάποιος να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου, να επικοινωνήσει με το νήμα. Και ήταν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική η διαδικτυακή συνάντηση. Να είσαι καλά. Είμαι ότι είμαι ευγνώμων, θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε.